Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Γεράκη. Εκ των προτέρων, καλή προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε ευχαριστώ. Καλά. Να ρωτήσω κάτι. Βλέποντας τον κύριο Κασελάκη στην Παλαιστίνη, τι σκεφτήκατε? Σκέφτηκα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που περηφανεύεται για την αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ, στρατηγικό εταίρο μας τον έλεγε, όσο ήταν κυβέρνηση. Ο Κασελάκης που δήλωσε ότι είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία στο ΝΑΤΟ και στην πραγματικότητα της πράγνασης και με τη θέση τους στηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ που ματοκυλά τον Παλαιστινιακό λαό. Αν μη τι άλλο, είναι μια επίσκεψη που έχει αυτή την αντίφαση. Και ο λαός μας πρέπει να κάνει κριτήριο και αυτά τα ζητήματα, κατά τη γνώμη μας, είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τον απασχολήσουν μπροστά στις ευρωεκλογές. Ο κεντρικός πρωταγωνιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις πολεμικές επεμβάσεις, στους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και δυστυχώς και η άμεση εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Και το ΚΚΕ έχει μια σαφή αντιπολεμική θέση ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς για να κλείσουν οι βάσεις, να μην είναι η χώρα μας σε ένα πολεμικό ορμητήριο, να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ίδρα που κοστίζει μισό εκατομμύριο ευρώ στον ελληνικό λαό από την Ερυθρά Θάλασσα για να φυλάει τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και φυσικά εδώ και τώρα ανεξάρτητο το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967. Όπως άλλωστε είχε αποφασιστεί ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή. Και καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιήσει αυτή την απόφαση. Να έρθουμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Ακούμε τον κύριο Κουτσούμπα σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις να λέει ότι η μόνη ψήφος η οποία μπορεί να δώσει μια ουσιαστική μάχη απέναντι στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να είναι μια ουσιαστική αντιπολίτευση είναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κάτι που δεν αποτυπώνεται βέβαια στις δημοσκοπήσεις. Αποτυπώνεται βέβαια μέσα από μια πραγματικά μαχητική, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση που εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με μεγαλειώδεις αγώνες. Απεργιακές κινητοποιήσεις. Στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι μόνο να αυξήσει τα ποσοστά του. Απεργιακές κινητοποιήσεις, να συνεχίσω για να ξεδιπλώσω και τη σκέψη μου. Απεργιακές κινητοποιήσεις των εργατών, των υγειονομικών, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά συμμετοχής και ως προς την άποψη των αιτημάτων τους, αιτήματα που δείχνουν ακριβώς μια αμφισβήτηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζεται και υλοποιείται σε κάθε κράτος μέλος. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι αυτό το 61% στην Ελλάδα που δεν έχει θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκφραστεί με ψήφο στο ΚΚΕ. Γιατί πραγματικά είναι η μόνη ψήφος εγγύηση ότι στα δύσκολα. 61% στη χώρα μας είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα στατιστικά του Ευρωβαρόμετρου, μόνο 39% στη χώρα μας έχουν θετική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς τώρα δεν το ακούτε από μένα το ερώτημα, ούτε είστε το πρώτο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στο οποίο τίθεται αυτό το ερώτημα. Εσείς που θέλετε να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν θέλετε? Εμείς λέμε ότι είμαστε Γιατί ενάντια. Είστε υποψήφιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εμείς λέμε ότι είμαστε ενάντια σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αποδειχθεί δηλαδή, όλα τα μείνει, προηγούμενα 30 χρόνια. Να μείνει η Ευρωπαϊκή χρόνια. Ένωση ενωμένη, αλλά να αλλάξει. Χρειάζεται ο λαός μας, ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που και μέσα στην Ευρωβουλή θα είναι η φωνή των δικών του εργατικών λαϊκών διεκδικήσεων, θα αποκαλύπτουν, θα ενημερώνουν και θα είναι πραγματική μαχητική αντιπολίτευση στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Γιατί στις 10 του Ιούνιου, και γι' αυτά πρέπει να μιλήσουμε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πάρει φόρα, να το πω έτσι, να υλοποιήσει τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ακριβώς επειδή όλα αυτά επί της ουσίας έχουν τη συμφωνία και των υπόλοιπων κομμάτων. Και θυμίζουμε, το Ταμείο Ανάκαμψης το ψήφισαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Την κοινή αγροτική πολιτική. Να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός, ως σύνδεσμος κρατών ή να διαλυθεί? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο λαός μας με την πάλη του πρώτα και κύρια να αμφισβητήσει αυτή την πολιτική, να συγκρουστεί, να κερδίσει μέτρα ανακούφισης και να ανοίξει το δρόμο για πιο ριζικές αλλαγές. Ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι γίνονται εθνικές εκλογές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κερδίζει την πρώτη θέση και ο κύριος Κουτσούμπας είναι μαζί με το λαό και τα λοιπά, όλο αυτό ο πρωθυπουργός της χώρας. Η χώρα φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μένει? Εάν το ΚΚΕ λάβει την εντολή, να το πω έτσι, από τον ελληνικό λαό να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, θα το κάνει
μαζί με το λαό στο πλευρό του, που θα αποφασίσει, ότι δεν έχει καμιά δουλειά μέσα σε υπεριαλιστικές λικοσυμμαχίες, θα έχει την εξουσία και την οικονομία στα δικά του χέρια και όλο αυτό το πλούτο που παράγουμε, αντί να τον καρπώνονται λίγοι καπιταλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες, θα είναι στα χέρια του λαού για να ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες. Εμείς μιλάμε ανοιχτά. Καλή ότι προσωπική το μέλλον επιτυχία είναι να έχετε. Η Ευρώπη του σοσιαλισμού, είναι η Ευρώπη της ευημερίας, της ειρήνης και των λαών. Καλή προσωπική επιτυχία, κύριε Αγεράκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.